Πάμε στο Μαϊάμι να συναντήσουμε, να μιλήσουμε με τον Δημήτρη Πιλιώτη, ιδιοκτήτης εστιατορίου ελληνικού, Ποσειδών λέγεται, και βραβευμένος μάλιστα σεφ. Δημήτρη μου, καλό μεσημέρι από την Ελλάδα. Καλημέρα, Ναταλία μου, από το ηλιόλουστο και καλοκαιρινό Μαϊάμι. Βέβαια. Καλοκαιρινό και ηλιόλουστο το Μαϊάμι. Πόση ζέστη έχουμε σήμερα? Σήμερα έχει 30 βαθμούς Κελσίου. Ο κόσμος είναι στη θάλασσα από το πρωί. Και κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Έχει κατακλυφθεί από κόσμο το Μαϊάμι Beach αυτή την περιοχή, αυτή την περίοδο. Ορίστε, βλέπουμε και τα πλάνα που μας έχει στείλει. Παίρνουν και οι τηλεθεατές μας μία μικρή γεύση από Μαϊάμι. Πες μου για το εστιατόριο. Έχεις βραβευτεί εσύ ή το εστιατόριο? Και τα δύο έχω. Και τα δύο. Ωραία. Το εστιατόριο βρίσκεται στο πιο κεντρικό σημείο του Miami Beach, απέναντι το παλιό δημαρχείο και τα κεντρικά της αστυνομίας. Είμαστε ένα μπλοκ από τη θάλασσα, θα μπορούσα να πω. Το εστιατόριο είναι βραβευμένο στο Open Table, το οποίο είναι το μεγαλύτερο website Food Critics, το 2014, 2015, 2016, 2017 και τις τρεις χρονιές, ως Dinner Choice. Εγώ προσωπικά είμαι βραβευμένος τρεις φορές πρωταθλητής στο μεγαλύτερο διαγωνισμό κατηγορίας σαρικών σύμφωνα με το Travel Channel. Και νομίζω, Ναταλία μου, καλύτερα δεν γίνεται. Δεν μπορούσε να γίνει. Αυτό είναι αλήθεια. Δημήτρη, εκεί από ό,τι ξέρουμε μαγειρεύεις με υλικά ελληνικά και φαίνεις και από τη Μεσσηνία, από το τρόπο καταγωγής σου, πολλά υλικά, έτσι δεν είναι? Μάλιστα, ναι. Από τη Μεσσηνία και φυσικά από την Καλαμάτα χρησιμοποιώ το ελληνικό λάδι, το καλαματιανό, το δικό μας. Θεωρώ ότι είναι από τα κορυφαία λάδια. Αλλά δεν είναι μόνο το λάδι. Από όλη την Ελλάδα φέρνουμε την αφρόκρεμα των προϊόντων. Έχω την ομάδα μου στην Ελλάδα. Ό,τι καλύτερο υπάρχει στην Ελλάδα, το χρησιμοποιώ στο μενού μου και στην κουζίνα μου. Ποιο είναι το top πιάτο που φτιάχνετε εκεί και φαίνεται ότι προτιμούν οι ξένοι? Το χταπόδι μας είναι πάρα πολύ διάσημο. Έχω βραβευτεί για αυτό το 2014. Και φυσικά το ψάρια, τα ολόκληρα, τα οποία τα σερβίρουμε head and tail, που λέμε. Δύσκολα θα βρεις μαγαζί στο Μαϊάμι και στην Αμερική γενικά να σερβίρει ολόκληρο ψάρι στα κάρβουνα. Είμαστε από τους λίγους που το κάνουμε και ο κόσμος το έχει αγαπήσει. Έρχεται λοιπόν στο μαγαζί σου ο Μαϊαμέζος ή Μαϊαμέζα, ξέρω αν υπάρχει αυτό που λέω, και σου λέει να του προτείνεις την πιο παραδοσιακή, μάλλον ελληνική λιχουδιά. Τι θα του προτείνεις πρώτο-πρώτο, εκτός από το χταπόδι που έχει βραβευτεί? Ελληνική σαλάτα θα προτείνω οπωσδήποτε. Ελληνική σαλάτα είναι ένα culinary trip to Greece. Όταν δοκιμάσεις ελληνική σαλάτα, τα έχει όλα. Θα προτείνω επίσης να δοκιμάσουν την ποικιλία αλυφών. Τζατζίκι, τυροκαυτερή, καρμοσαλάτα. Νομίζω ταξιδεύει στην Ελλάδα με αυτές τις γεύσεις. Μάλιστα. Διάσημους σταμόνες έχετε εκεί? Έχουμε συνέχεια. Εντάξει, το Miami Beach είναι ένα μέρος το οποίο προσελκύει κόσμο από όλο τον κόσμο. Δεν έχουμε μόνο διάσημους της Αμερικής, έχουμε διάσημους από όλο τον κόσμο και δοκιμάζουν την κουζίνα μας. Να πω εντάχει το Ball Pierce του NBA Player, το Copperland επίσης. Από ηθοποιούς μάλιστα έχουν έρθει. Πρόσφατα ήταν ο Guzman, ένας κουλουδιανός αστέρας. Ναι, το ξέρουμε τον Goodman, ναι. Γενικά έρχονται πάρα πολύ κόσμο από όλο το πλανήτη, από παντού. Από παντού. Πολύ χαρήκαμε που σου μιλήσαμε, Δημήτρη μου. Να είσαι καλά, να είσαι γερός και να πηγαίνουν καλά οι δουλειές πάντα. Ευχαριστώ πολύ, Ναταλία μου, και ελπίζω να τα πούμε και από κοντά. Μακάρι. Πολλά φιλιά από την Ελλάδα. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Πολλά φιλιά.